ότι πέρναγε από τα πόδια σου εκεί που σου αρέσει να κινείσαι, ήταν κίνδυνος θάνατος. Πες μου λίγο πώς είδες το παιχνίδι σήμερα. Φαντάζομαι ότι είσαι πάρα πολύ ικανοποιημένος στην προσωπική απόδοση και την νίκη της ομάδας και πώς είδες τον Παναξιακό και γενικά την ατμόσφαιρα στο πρώτο κυκλαδικό ντέρμπι της χρονιάς. Καταρχήν ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένος και εγώ, όπως και όλη η ομάδα και ο προπονητής, και από μένα και από τους συμπαίκτες μου. Τα δώσαμε όλα, ήμασταν σοβαροί. Ήμασταν τυχεροί γιατί ό,τι φάση μας δόθηκε την κάναμε γκολ. Μπορούσαμε να ευρύνουμε το σκορ, βέβαια. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες και στο δεύτερο μήχρονο και στο πρώτο. Αλλά ήμασταν σοβαροί, δεχτήκαμε ένα γκολ. Εντάξει, από επίμαχη φάση ο Παναξιακός είναι πολύ καλή ομάδα και δυνατή, με πολύ έμπειρους παίκτες. Δεν γίνεται να μην δεχτείς φάσεις. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν τίποτα, ήταν απλό παιχνίδι. Είναι ντέρμπι, αλλά είναι απλό παιχνίδι. Έχει τέσσερις γύρους στο πρωτάθλημα. Έχουμε πολλά τέτοια παιχνίδια. Οπότε δεν έχει να κρίνει κάτι αυτό το παιχνίδι. Είναι μια απλή νίκη. Οι τρεις βαθμοί είναι σημαντικοί. Προχωράμε. Φαντάζομαι ότι είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα σου είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και για την άνοδο στη Γάμα Εθνική, θα πω από τώρα. Ο Παναξιακός είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί. Είδαμε χθες τη Μήλο να κερδίσει τη Σαντορίνη. Πιστεύεις ότι θα υπάρχει κι άλλος διεκδικητής? Θα είναι μια εύκολη κούρσα των δύο ή νομίζω ότι το πρωτάθλημα κρύβει εκπλήξεις? Σίγουρα κρύβει εκπλήξεις, που δεν θα έλεγα ότι είναι εκπλήξεις, γιατί είναι η Σαντορίνη είναι από ομάδα Β' Γ' Εθνικής, ναι, ναι, που έπεσε τώρα. Έχει πολύ εμπειρούς παίκτες και πολύ καλούς παίκτες μέσα. Ο Παναξιακός το ίδιο, εμείς το ίδιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φαβορί. Έχει πολλά ντέρμπι το πρωτάθλημα και είναι κάθε Κυριακή ντέρμπι. Είναι αυτό που θέλουμε να παίζουμε για να ευχαριστιόμαστε. Και προχωράμε τώρα. Φαβορί δεν είναι κανένας, πιστεύω. Είναι όλες οι ομάδες εισάξεις, ο πιο σοβαρός και ο πιο συγκεντρωμένος. Με την πάροδο του χρόνου θα το συνειδητοποιήσουμε και θα το καταλάβουμε ποιος είναι. Θέλω να μου πεις που θα αφιερώσεις σήμερα τα τρία γκολ που πέτυχες. Στη γυναίκα μου, στην κόρη μου. Μαζί μας ο Παναγιώτης Παυλόπουλος, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του σημερινού μάτς, hat-trick. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή επιστροφή και καλή επιτυχία στους στόχους.